Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, λίγες ώρες πριν την κρίσιμη ψηφοφορία για την ανάδειξη Πρόεδρου Δημοκρατίας. Θα πάει ελεύθερος να ψηφίσει λοιπόν Πρόεδρος Δημοκρατίας ο κύριος Μπούκουρας, ο οποίος θα μεταβεί στο Κοινοβούλιο χωρίς χειροπέδες. Να σου πω ότι η εγγύηση που θα πρέπει να καταβάλει είναι 10.000 ευρώ, έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς επίσης και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Οι δικαστές θεωρούν ότι η αποστασιοποίησή του από τη Χρυσή Αυγή είναι σοβαρή ένδειξη ότι δεν είναι ύποπτος τέλεσης των αδικημάτων. Να σου πω ότι ο κύριος Μπούκουρας, ο οποίος κατά παράληψη έχει πει ότι ουσιαστικά ανοίξει το χώρο του Πασόκ, έλεγε διαρκώς ότι είναι πρώην μέλος του Πασόκ, δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει και αυτή τη γραμμή την ψηφοφορία, καθώς λέγεται ότι θα ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες και οι πρώτες. Περισσότερο στο ίσως είναι ο κύριος Μπούκουρας μέχρι στιγμής. Αλλά η χρονική στιγμή για την απόφαση της αποφυλάκησης του, τον θυμάμαστε να κλαίει κιόλας στη Βουλή, έτσι, για να ζητάει να αποφυλακιστεί, ναι, 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 να φεύγει στα παιδιά του με λυγμούς, δάκρυα κλπ. Η χρονική στιγμή δεν είναι κάτι που σημειώνεται. Θα σου πω ότι η αλήθεια είναι υπάρχει ένα πράγμα που είναι πραγματικότητα, η οποία είναι ότι αυτή τη στιγμή κρίνεται από το Συμβούλιο, αυτή τη χρονική περίοδο κρίνονται οι παρατάσεις των 18 μήνων για όλους τους κατηγορούμενους. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ. Ο καθένας μπορεί να κάνει όποια εκτίμηση θέλει και όποιο σενάριο θέλει στο μυαλό του. Το δεδομένο είναι ότι λίγες ώρες πριν ο Μπούκουρας αποφυλακίζεται με 10.000 ευρώ εγγύηση, η οποία είναι μια χαμηλή εγγύηση, βεβαίως ειδικά καλύτερα από εμάς. Αλλά σε κάθε περίπτωση η χρονική συγκυρία δεν ξέρω τι μπορεί είναι να αξιοσημείωτη. Είναι αξιοσημείωτη. Δημιουργεί συνειρμούς η χρονική συγκυρία. Να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν πάρα πολύ. Ήδη το συζητούσαμε.